Έλα, καλώς ήρθες. Λοιπόν, ένα πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο. Αυτό το ρίξιμο έχει να κάνει με το διάλεξε ένα χέρι. Βλέπεις και τα χέρια εδώ. Δεν είναι τυχαίο. Οι εικόνες βέβαια αυτές τις έχω φτιάξει εγώ με μια ειδική μέθοδο. Δεν είναι ακριβώς χειρομαντία αυτό που θα κάνουμε. Στην ουσία θα επιλέξεις μία κάρτα, μία από αυτές εδώ τις ειδικές, ιδιαίτερες, πολύ ιδιαίτερες κάρτες, οι οποίες έχουν και χεράκια. Και κάτι σημαίνουν. Γι' αυτό σου λέω, επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον, έλα να κάτσεις να δεις. Κάνε την εγγραφή σου αν είσαι καινούριο στο κανάλι. Κάνουμε πολλά, πολύ ωραία πράγματα. Το όνομά μου είναι Ακάς και το κανάλι μου λέγεται Ακαστάρο. Αντίστοιχα υπάρχει και το site μου στο οποίο μπορείς να μπεις και εκεί έχω πάρα πολλές δωρεάν υπηρεσίες από τις οποίες μπορείς να πάρεις από εκεί πληροφορίες. Όμως, να συγκεντρωθούμε εδώ στο ρίξιμό μας. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι να συγκεντρωθείς, να επιλέξεις, όπως είπα προηγουμένως, μία από τις τέσσερις κάρτες. Τώρα, αν σε τραβάνε δύο, επέλεξε δύο. Αν σε τραβάνε όλες, κάτι σημαίνει ακολούθησε όλες τις κάρτες, δες όλες τις αναλύσεις. Δύο πραγματάκια να πω όσον αφορά για το χέρι. Πάντα να θυμάστε το εξής. Είτε κάνουμε αστρολογία, είτε κάνουμε αριθμολογία. Αναλύσεις δηλαδή. Οι προσωπικές, οι δικές σας, οι χάρτες σας κτλ. Είτε εξετάζουμε τις γραμμές του χεριού. Το μήνυμα είναι ένα, φίλες και φίλοι. Το κλειδί είναι ένα. Να ξεφύγουμε από το πεπρωμένο. Από τη μοίρα μας. Ο κύκλος, ο αντίστοιχος αστρολικός κύκλος, είναι η πορεία της ψυχής, σημαίνει να ξεφύγει από το πεπρωμένο το οποίο έχει δεσμευτεί, έχει κλειδωθεί καρμικά η ψυχή σε αυτή την ενσάρκωση. Όλοι έχουμε μια αποστολή. Όλοι περνάμε δύσκολες στιγμές, μάλλον να το πω τις προκλήσεις μας και δυσκολευόμαστε. Όλοι περνάμε μέσα από το... είναι αυτό που λένε ο καθένας σηκώνει το δικό του σταυρό. Αυτό λέει και η αριθμολογία, πολλά μαθήματα, υπάρχουν ειδικοί πίνακες οι οποίοι το λένε και επίσης και η χειρομαντία σου λέει ότι ο σκοπός είναι ναι, έχεις την ελεύθερη βούληση, κινείσαι σε συγκεκριμένο όμως πεδίο και οι αποφάσεις σου είναι συγκεκριμένες, άρα τι θα επιλέξεις και πολλές φορές υπάρχει προειδοποίηση. Σου λένε και τα ταρό σου λένε και η αριθμολογία σου λέει, η αστρολογία και οι γραμμές του χεριού σου λένε μην πας από εκεί. Μην το κάνεις αυτό. Βάλε άλλη επιλογή. Επιλέξε άλλη επιλογή. Μην επιλέξεις το κακό, ας πούμε έτσι. Μην επιλέξεις τη χειρότερη εκδοχή του εαυτού σου. Αυτό είναι το κλειδί. Εδώ όμως τώρα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα κάνουμε μια άλλη ανάλυση. Είναι αυτές τις κάρτες έχω πάρα πολύ καιρό. Δεν τις πολύ χρησιμοποιώ, είναι ιδιαίτερες, έχουν και δικό τους ξεχωριστό ρίξιμο, μισό λεπτό. Αλλά θα δείτε, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και μιας επέλεξα αυτό το θέμα και εσείς ψηφίσατε αναλόγως, ας δούμε τώρα εδώ τι έχει να βγει και τι έχει να μας πει. Μην τρομάξετε, ό,τι και να βγει, γιατί υπάρχουν και κάποιες κάρτες και εδώ που είναι δύσκολες, έτσι, μην τρομάξετε. Θα δούμε λοιπόν την ανάλυση και μετά... θα τα βάλουμε κάτω και θα δούμε. Το άνοιγμα το συγκεκριμένο δεν έχει χρόνο, είναι άχρονο. Ξεκινάει ο χρόνος, ας πούμε, από τη στιγμή που παίρνεις την πληροφορία. Δεν ισχύει για όλους. Ισχύουν μόνο για αυτούς που βλέπουν το κανάλι μου, βλέπουν την ανάλυση αυτή τη στιγμή και μπορεί να τη δεις, κάποιοι μπορεί να τη δείτε πολύ καιρό μετά από την ημερομηνία που έχω ανεβάσει αυτή την ανάλυση. Εντάξει, παίζει ρόλο. Πάμε τώρα. Εδώ εγώ θα επιλέξω και επειδή εδώ έχουμε να κάνουμε χέρια, θα επιλέξω με το δικό μου τρόπο. Λοιπόν, πρώτο χέρι, η πρώτη επιλογή, έτσι. Ωραία. Εδώ είμαστε. Πρώτο χέρι, πρώτη επιλογή, ιδιαίτερο χέρι, έχει αστρολογικά σύμβολα πάνω και αυτό που βγαίνει ανάποδα. Αλλά γι' αυτό σας είπα, είναι καλό, είναι οι ωφέλειες. Πρόσεξε τώρα να δεις. Εδώ έχουμε το χέρι του Κρόνου. Το χέρι του Κρόνου πάντα, ο Κρόνος πάντα, δημιουργεί προβλήματα. Εδώ όμως η αποτύπωση που υπάρχει στο χέρι του Κρόνου είναι, okay,
στο ίσιο του είναι η εύκολη σχετικά ζωή, δεν σου έπεσε αυτό, δεν είναι τυχαίο, έχει πέσει η ωφέλεια. Θα το αναλύσουμε. Υπάρχει ο αριθμός 41, υπάρχει το 7 ξυφών εδώ, πράγμα που σημαίνει ότι έχεις μία προστασία όπου ευνοείσαι όταν συναντάς δυσκολίες και σαν ερμηνεία το 7 ξυφών θέλει να σου πει ότι πολλές φορές αγχώνεσαι, πολλές φορές βρίσκεσαι ότι νομίζω ότι βρίσκεσαι παγιδευμένος, παγιδευμένη, αλλά στο τέλος ωφελείσαι, δυσκολεύεσαι ίσως να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Επίσης σχετίζεται και με το κλάμα καμιά φορά. Δηλαδή απογοητεύεσαι, στεναχωριέσαι, αλλά στην ουσία είναι ευλογία. Έχεις ωφεληθεί. Δεν ξέρω αν μπορείς να συνδεθείς με αυτό, γιατί τουλάχιστον γιατί εδώ η ερμηνεία αυτή είναι που θέλει να σου πει. Και τώρα πάμε να δούμε το ρίξιμό μας, μιας και το κεντρικό θέμα είναι οι ωφέλειες που έχεις, και κάποια πράγματα να δούμε. Ωραία. Τι έχεις μάθει? Έχεις μάθει να επιβιώνεις. 8 ξυφών. Το 8 ξυφών σημαίνει χάνω δύναμη, χάνω τη δύναμή μου. Αισθάνομαι παγιδευμένος, φυλακισμένος, φυλακισμένη. Όμως ο σκοπός εδώ του μαθήματος είναι, και εδώ είναι και μια ωφέλεια, είναι ότι το μάθημά σου σημαίνει βρες τη δύναμή σου και βγες από αυτό που νιώθεις εσύ ως αδυναμία. Έχεις τη δυνατότητα να βγεις. Έχεις δυνατότητες. Αυτό είναι το μάθημά σου, εντάξει. Αυτό είναι το μάθημα και της προηγούμενης περίοδου, αν θέλεις, της ζωής σου ή του παρελθόντος, του μακρινού, του κοντινού. Ο καθένας τώρα έχει και το δικό του σχέδιο. Οπότε πάρε αυτό σαν μάθημα. Ότι στη ζωή σου πολεμάς. Ότι στη ζωή σου μην το βάζεις κάτω. Το επόμενο είναι ποια είναι η δύναμή σου. Έτσι. Και πώς μπορείς εσύ. Να τη δύναμη εδώ. Και πώς μπορείς εσύ να εκμεταλλευτείς αυτή τη δύναμη. Έχει βγει μια βασίλισσα μπαστούνι. Η βασίλισσα μπαστούνι πάντα συνδέεται με δύναμη. Συνδέεται με το πάθος, με τη σοφία, συνδέεται με τη γνώση, συνδέεται με τη διέστηση, με την ισχυρή ενέργεια, με την ορμή, έτσι. Και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Θέλω να τη δεις, διότι έτσι, πρόσεξε να δεις, είναι η μεταμόρφωσή σου. Άλλο αυτό, δες εδώ, άλλο αυτή εδώ εικόνα και άλλο αυτή εδώ πέρα εικόνα. Έχει καμία σχέση? Και το πολύ καλό είναι γυρίζει την πλάτη και το αφήνει πίσω στο παρελθόν. Άρα είναι η έβρεση της δύναμής σου. Άρα το χέρι εδώ που έχεις επιλέξει μιλάει για έργα δύναμης. Έργα σοφίας, γνώσης, διέστησης. Εντάξει. Συνεχίζουμε όμως. Πάμε. Η επόμενη κάρτα έχει να κάνει με, sorry, σταματάω λίγο γιατί απλά μου έρχονται κάποιες πληροφορίες, εντάξει. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα έχει να μας πει με τα εμπόδια σου. Και τα εμπόδια σου είναι οι στόχοι που βάζεις. Οι στόχοι που βάζεις στη ζωή σου. Ο 8 έχει βγει ένα άλλο χτάρι εδώ. Πρόσεξε να δεις. Έχει βγει ένα άλλο χτάρι εδώ. Δυσκολεύεσαι ίσως με το να... Μάλλον δεν πιστεύεις στους στόχους σου. Δεν πιστεύεις στην εξέλιξή σου. Δεν πιστεύεις στη δυναμική σου. Ίσως δεν το πιστεύεις τόσο πολύ ότι α, θα τα καταφέρω. Α, θα προχωρήσω στη ζωή. Και αυτό μπορεί να δημιουργεί σε εσένα μια ανασφάλεια. Η επόμενη κάρτα είναι πάλι η δύναμη, όμως έχει να κάνει σε συνδυασμό με αυτή την κάρτα και το χρόνο, θα σου πω. Ένας ακόλουθος ξυφών. Μπορεί να σημαίνει ότι εδώ υπάρχουν παιδιά. Μπορεί να σημαίνει ότι είναι τα παιδιά σου, έτσι. Μπορεί να σημαίνει η ανοριμότητα. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι είναι η αναποφασιστικότητα.
Και ταιριάζει και με αυτό εδώ πέρα το 7 ξυφών που είδαμε και προηγουμένως. Έχουμε αρκετά ξύφη εδώ τώρα. Έχουμε 3 ξύφη. 1, 2, 3 το εσωτερικό εννοώ. Και φαίνεται λοιπόν ότι στη ζωή σου έχεις δυσκολίες, δυσκολεύεσαι, ακόμα ίσως δυσκολεύεσαι και να πάρεις και κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Μπορεί να το καθυστερείς, να θες όλη την πληροφορία, είναι ανθρώπινο, αλλά εδώ όμως, αγαπημένη, αγαπημένη, σημαίνει δεν παίρνεις τόσο εύκολα τις αποφάσεις όσο θα έπρεπε να τις πάρεις. Η επόμενη κάρτα είναι μία συμβουλή και τα μαθήματα τα οποία σε βοήθησαν αρκετά και είναι ο τροχός της τύχης. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα, μια εξαιρετική κάρτα, η οποία έρχεται την κατάλληλη στιγμή να σου μιλήσει για αλλαγές στη ζωή. Ο τροχός της τύχης και είναι και από τις πιο τυχερές κάρτες εννοείται τον ταρό, αλλά θέλει να σου πει ότι το μάθημα στη ζωή σου είναι ότι μπορείς να αναλλάξεις. Η ζωή είναι ένας κύκλος, έτσι, γιατί αυτό κάνουμε σιγά σιγά. Και όλα στη ζωή μπορούν να αλλάξουν. Και επίσης, ναι, εκεί που είσαι κάτω ανεβαίνεις, αλλά και εκεί που είσαι πάνω κατεβαίνεις. Πάντα υπάρχει φθορά και πτώση. Και είναι μάλιστα και μάθημα στην αστρολογία αυτό, όπου μαθαίνεις ότι υπάρχουν πλανήτες που είναι σε φθορά, πλανήτες οι οποίοι βρίσκονται σε πτώση, φυσικά είναι και ενδυναμωμένοι, αλλά εδώ είναι μέρος της ζωής. Το μάθημα σου λοιπόν, αλλά και η συμβουλή που σου δίνουν εδώ τα ταρό, ή αν θέλεις το χέρι που επέλεξες, είναι ότι όλα είναι έτσι, είναι και έτσι. Είναι και η αλλαγή του νομίσματος, είναι και οι αλλαγές στη ζωή, είναι και ναι, οι άνθρωποι αλλάζουν άποψη και γνώμη. Από τη μία οι άνθρωποι είναι έτσι, απλόχερα, από την άλλη είναι και έτσι. Αυτή είναι η ζωή. Και όσο και αν ακούγεται κοινικό, είναι μια πραγματικότητα και όσο εσύ το χωνέψεις, και αυτό ισχύει παντού, στις φιλίες, στις σχέσεις, στις οικογένειες, στις συνεργασίες, στα επαγγελματικά. Υπάρχουν εποχές που τα πράγματα ανθίζουν, υπάρχουν εποχές που τα πράγματα δεν ανθίζουν. Η επόμενη κάρτα που θέλουμε να δούμε εδώ και να συμβουλευτούμε έχει βγει με ένα 4 κούπα. Το 4 κούπα είναι ποιο είναι το κυρίως θέμα από την ημέρα που εσύ θα δεις αυτό το ρίξιμο. Εντάξει. Ποιο είναι το κυρίως θέμα που θα δουλέψεις, που θα σε απασχολήσει για το επόμενο μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ έχουμε το 5 κούπα. Συγγνώμη, είπα 4 κούπα. Αν είπα 4 κούπα είναι λάθος. Είναι 5 κούπα. Και είναι στεναχώρια σου. Είσαι ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Μια πολύ πολύ ευαίσθητη ψυχή. Και απογοητεύεσαι εύκολα. Απογοητεύεσαι από το γύρω-γύρω περιβάλλον, απογοητεύεσαι από αυτούς που σε απογοήτευσαν, εσύ απογοητεύεσαι πολύ περισσότερο από αυτούς. Δεν βλέπεις όμως τα δύο κύπελα εδώ, τις δύο κούπες που είναι υψωμένες, που δηλώνουν και ένα πνευματικό κομμάτι, το οποίο, αν θέλεις, από άλλες διαστάσεις, θες ο Θεός, θες οι άγγελοι, θες άλλες ψυχές που έχουν αναχωρήσει, είναι εκεί και σε αγαπάνε και προσεύχονται για σένα με έναν άλλον, αν θέλεις, ιδιαίτερο τρόπο, όχι τόσο γήινο, αλλά με έναν άλλον τρόπο. Ακούγεται πολύ περίεργο, μάλλον ακούγεται πολύ κλισέ και όντως δεν ισχύει να πω, μη στεναχωριέσαι, δεν μπορώ να σου το πω. Γιατί και να το πω εγώ, εσύ δεν στεναχωριέσαι και όλοι στεναχωριόμαστε. Όλοι περνάμε μέσα από δυσκολίες, όμως είναι μια κάρτα θλίψης αυτή. Και δείχνει τις εναλλαγές στη ζωή μας, έτσι. Δείχνει τις δυσκολίες που περνάμε και τα εμπόδια και λέμε Θεέ μου πώς θα τη βγάλω. Δείχνει τους στόχους μας που λες τι στόχους να βάλω, πού να πάω, τι να κάνω. Όμως έχουμε αλλαγές στη ζωή. Πρέπει να είσαι δυνατός και δυνατή. Γιατί η Βασίλισσα εδώ δείχνει και την καλή τη συμβουλή που μπορείς να δώσεις στον εαυτό σου. Οκ, πάρ' το χρόνο σου για να πάρεις αποφάσεις, αλλά το πολύ σημαντικό το οποίο θέλουν να σου πούνε εδώ οι κάρτες αυτές οι όμορφες είναι βγες, αποχώρησε από την στεναχώρια σου, τη θλίψη σου, δεν αξίζει. Και η θλίψη εδώ χτυπάει όλο, χτυπάει και το κορμί. Είναι αυτό που λέμε πλέον τα ψυχοσωματικά, έτσι. Είναι πλέον επίσης εδώ και η χημεία του εαυτού μας που αλλάζει και στεναχωριέσαι και στεναχωριέσαι. Έλα μου όμως δε που το κεντρικό μας θέμα είναι αυτό εδώ ανάποδα. Και αν το γυρίσω έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι εδώ έχει κάποιες γραμμές. Εδώ είναι η γραμμή της Αφροδίτης. Εδώ είναι η γραμμή του Κρόνου. Είναι το κάρμα, έτσι. Θα το δεις.
είναι η καρμική μας διαδρομή. Εδώ είναι οι επιλογές, εδώ έχει επιλογές εδώ, αν βλέπεις αυτό σαν νησίδα και τα λοιπά, είναι οι επιλογές που έχουμε στη ζωή. Οι επιλογές σου να είναι γεμάτες με σοβαρότητα, λέει εδώ, και με σοφία. Και φυσικά η γραμμή εδώ της καρδιάς και του μυαλού και τα λοιπά, και ναι, εδώ είναι και η γραμμή της ζωής, σε πάση περιπτώσει, και η γραμμή της Αφροδίτης, το όρος της Αφροδίτης, που μας λέει για σχέσεις, που μας λέει για μακροζωία, που μας μιλάει επίσης ωφέλειες λοιπόν και πώς μπορείς να επωφεληθείς. Άρα το χαρτί αυτό εδώ τι σου λέει? Πώς μπορείς να επωφεληθείς, να ωφεληθείς μέσα από αυτό το άνοιγμα και να πάρεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για να φέρεις αλλαγές στη ζωή σου. Εντάξει, το έχουμε? Το έχουμε. Ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο χέρι μας λοιπόν. Θα πάμε τώρα στο δεύτερο χέρι, στη δεύτερη μας επιλογή, εντάξει. Δεύτερη επιλογή, ιδιαίτερο χέρι και αυτό, παράξενο χέρι, ιδιαίτερο, έχει και αυτό τους δικούς του συμβολισμούς, τους δικούς του πλανήτες, έχει ιδιαίτερη αποτύπωση και θα έλεγα είναι λίγο πιο διαστημικό, ας πούμε, πιο κοσμικό, πιο συμπαντικό. Ωραία. Για να επιλέξουμε λοιπόν, για να επιλέξουμε τι θα βγει σαν δεύτερη επιλογή. Ωραία. Και τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε το χέρι του Απόλλωνα. Πάρα πολύ καλό. Ήλιος, χέρι του Απόλλωνα, αλλά σου μιλάει, έχει τον αριθμό 53, δες που αυτό σε σένα δονείται. Εδώ έχουμε την αποτύπωση ενός κουπάτου, εντάξει, ενός βασιλιά κούπα. Αυτό σημαίνει και καλές συμβουλές, σημαίνει και κάποιος άνθρωπος είναι εκεί και σε βοηθάει. Το χέρι του Απόλλωνα λοιπόν όντως έχει εδώ πέρα ένα συμβολάκι. Αν το έχεις αυτό, είναι ένα ιερό σύμβολο, είναι ένα ιδιαίτερο σύμβολο. Δες επίσης αν έχεις και αυτές εδώ πέρα τις γραμμούλες, αν έχεις και αυτό εδώ πέρα το σταυρουδάκι, διότι το χέρι του Απόλλωνα έχει να κάνει με τη φήμη, έχει να κάνει επίσης με τη λάμψη, έχει να κάνει με το βγαίνω προς τα έξω, έχει να κάνει ότι γίνομαι διάσημος. Μη φανταστείς διάσημος όταν εννοώ, okay, ναι, μπορεί να είσαι σε πανελλαδικό επίπεδο, μπορεί να είσαι όμως στη δουλειά σου, στο χώρο σου, στο επαγγελματικό σου τομέα, να σε ξέρουν πολύ. Για να αρχίσουμε όμως να κάνουμε το άνοιγμά μας και να δούμε εδώ και τι σημαίνει όλο αυτό. Αδιακρισία όμως σημαίνει και κάτι άλλο το οποίο χρειάζεται προσοχή. Αδιακρισία σημαίνει γίνομαι διάκριτος αδιάκριτη, όμως μπορεί να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι λόγω της λάμψης αν θέλεις ή λόγω της δύναμης, λόγω των πραγμάτων που κάνεις. Δεν χρειάζεται επίσης να είσαι και διάσημος που λέμε, έτσι. Μπορεί να είσαι όμως ένας πολύ δημοφιλής άνθρωπος. Χρειάζεται προσοχή, διότι οι άνθρωποι γίνονται αδιάκριτοι και χώνουν τη μύτη τους εκεί που δεν πρέπει και ανακατεύονται με τα δικά σου προσωπικά. Εντάξει. Θα το δούμε όμως τώρα. Θα κάνουμε εδώ τώρα, θα το ανοίξουμε, θα δούμε τι θέλει να μας πει. Ωραία. Για να δούμε. Η πρώτη κάρτα που επιλέγω είναι ποια είναι τα μαθήματα γενικότερα στο παρελθόν που έχεις μάθει και βγαίνει ένας βασιλιάς μπαστούνι. Εδώ τώρα έχει να κάνει με πρόσωπο, έχει να κάνει με άνθρωπο. Μπορεί να αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζώδιο ή οροσκόπο σε ζώδια της φωτιάς, κρυοί, λέοντες, τοξότες. Κάτι σε έμαθε αυτός ο άνθρωπος. Πρόσεξε να δεις. Μπορεί να μην είναι και τόσο. Ενώ μπορεί να σε δυσκόλεψε αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι ένας πατέρας, μπορεί να είναι ένας αδερφός, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Κάτι όμως σου έδωσε να μάθεις. Κάτι έμαθες από αυτό. Μπορεί να μην το κατάλαβες. Δεν έχει σημασία, μπορεί να ήταν ο άντρας σου, ο σύντροφός σου. Μπορεί να είχατε τσακωμό μεγάλο, μπορεί να τα σπάσατε, μπορεί να ήταν ένας συνεργάτης, μπορεί να ήταν ένας προϊστάμενος, δεν τα πήγατε καλά. Κάτι, γιατί εδώ έχει ένα λίγο πολεμικό κλίμα, έτσι. Αλλά από την άλλη όμως σε βοήθησε. Ποιο είναι το μήνυμα, ποιο είναι το μάθημα που πήρες?
Ένα μάθημα που θα έλεγα εγώ για αυτή την κάρτα που να αντιπροσωπεύει με αυτόν τον βασιλιά που μπαστούνι είναι η δύναμή του. Σου έμαθε πως να είσαι δυνατός δυνατή, έστω και με δύσκολο τρόπο. Γιατί εμείς οι άνθρωποι μαθαίνουμε μέσα από δυσκολίες. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ θα σας πω ένα πολύ 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 απλό παράδειγμα. Θυμάμαι στο σχολείο, έτσι, γυμνάσιο, ας πούμε γυμνάσιο. Άλλα παιδιά δεν δυσκολευόντουσαν και ήταν εξαιρετικοί στα μαθηματικά. Εγώ, παιδιά, δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Πώς κατακτάς κάποια πράγματα? Τα κατακτάς πολλές φορές με δύσκολο τρόπο. Πείσμωσα, λέω τώρα, μέχρι πήρα και δικά μου βιβλία, αγόρασα εξωσχολικά αυτά με βοηθήματα, δεν ξέρω τι, και έκατσα εκεί να μάθω, εν πάση περιπτώσει να μάθω ό,τι ήταν να μάθω. Το κατέκτησα, ναι. Ήμουν 100%, όχι. Το κατέκτησα όμως ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Από εκεί που ήμουν στο 10, πήγα στο παραπάνω. Λέω ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα. Φυσικά η ζωή μπορεί να είναι και πολύ πιο πολύπλοκη και πολύ πιο ιδιαίτερη. Εδώ είναι όμως το μάθημα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Δεύτερη κάρτα είναι, πρόσεξε να δεις, η δεύτερη κάρτα που πάει απέναντι είναι τι να περιμένεις στο μέλλον. Και αυτό που χρειάζεται να περιμένεις στο μέλλον είναι ένας άλλος βασιλιάς τώρα. Κοίταξε να δεις, εσύ εδώ είσαι ανάμεσα σε δύο άντρες. Είσαι ανάμεσα σε δύο δυνατούς άντρες. Διαφορετικούς ή αρσενικές ενέργειες. Έτσι, γιατί μπορεί να είσαι άντρας και να το ακούσει αυτό. Δύο διαφορετικές αρσενικές ενέργειες. Η μία έχει να κάνει λοιπόν με το μάθημα και τη δύναμη που σου δίνει και τη φωτιά και το πείσμα. Και η άλλη εδώ έρχεται και σου λέει για ένα βασιλιά πεντάκτηνο. Γνωριμίες, χρήματα, καριέρα, οικονομικά, συνεργασίες, επικοινωνία, μεγαλώνω τον κύκλο μου, γνωρίζω ανθρώπους, με βοηθάνε. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο έρχεται, το θέμα, το επόμενο για το μέλλον, στο πολύ 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 μακρινό μέλλον ή κοντινό, το οποίο έτσι μιλάω λίγο με γρίφο, τελικά κοντινό ή μακρινό, κοντινό ή μακρινό ανάλογα με τον καθένα, λοιπόν έχει να κάνει με έναν βασιλιά πεντάκτηνο, που μπορεί να έχει να κάνει και με την υπομονή. Εδώ λοιπόν έμαθες ένα άλλο μάθημα που είναι της δύναμης, εδώ μαθαίνεις ένα άλλο μάθημα της υπομονής και ένα άλλο μάθημα επίσης του πείσματος κιόλας εδώ, γιατί αυτός ο βασιλιάς πεντάκτηνο κυρίως είναι ταύρος. Εννοείται ότι συνυπάρχουν και οι υπόλοιπες ιδιότητες των ζωδίων της γης, όπως είναι εγώ καιρος, αντοχή, όπως επίσης είναι και ο παρθένος, που σημαίνει, μάλλον συγγνώμη, το ζώδιο της παρθένου, το οποίο σημαίνει ανάλυση, γνώσεις. Αυτά είναι τα μαθήματά σου. Κράτησέ τα, διότι είναι πολύ σημαντικά τα μηνύματα. Το επόμενο λοιπόν είναι ένα εμπόδιο το οποίο θα μάθεις πολλά πράγματα και είναι το 3 μπαστούνι. Άλλο μπαστούνι εδώ. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν φωτιά. 3 μπαστούνι. Φωτιά εδώ, έτσι. Εδώ έχει πολύ έννοια. Έχουμε βέβαια και έναν άλλο βασιλιά εδώ, έτσι. Πρόσεξε να δεις. Έχεις μία τριπλέτα βασιλιάδων η οποία είναι φωτιά, νερό, γη. Εδώ σημαίνει ότι έχεις και συμβουλές. Παίρνεις καλές συμβουλές. Υπάρχει ένα πρόσωπο και εδώ το οποίο σ' αγαπάει πολύ. Και το 3 μπαστούνι στις δυσκολίες που σου βγει και στα εμπόδια δηλαδή, είναι να το έχεις υπόψη σου, διότι θα το αντιμετωπίσεις στο επόμενο ίσως χρονικό διάστημα. Μπορεί να έχει ήδη ξεκινήσει κιόλας ή μπορεί να ξεκινήσει. Δεν σε αυθυποβάλλω, δεν κάνω αυθυποβολή, ούτε σε προγραμματίζω. Απλά λέμε την ιστορία εδώ, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να ξεκινήσει το 3 μπαστούνι σαν πρόβλημα. Τι σημαίνει το 3 μπαστούνι πρόβλημα? Σημαίνει η έκφραση, σημαίνει η αλήθεια μας. Σημαίνει τα σχέδιά μας, σημαίνει να πετάξουμε μακριά. Εδώ το γεράκι που αφήνει σημαίνει ότι βλέπω μακριά και θα πάρεις αποφάσεις μόνη σου ή μόνος σου. Άρα να στηριχθείς και στα δικά σου πόδια. Όχι μόνο σε αυτούς εδώ του τρεις βασιλιάδες που λες, α ωραία, τι μπορεί να σημαίνει. Α ωραία, έχω τρεις βασιλιάδες, με προσέχουν, με αγαπάνε, με ταντεύουν, θα στηριχθώ πάνω τους. Με κάποιες αποφάσεις θα χρειαστεί να τις πάρεις μόνος σου ή μόνη σου. Και είναι πολύ σημαντικό. Το 3 βέβαια μπαστούνι δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι και τόσο κανένα τεράστιο εμπόδιο, όμως έχει να κάνει με την αλήθεια σου, με τις δικές σου προσωπικές αλήθειες. Επόμενη κάρτα λοιπόν. Η δύναμή σου.
Και η δύναμή σου είναι ένας άσος ξυφών. Έχεις πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Φωτιά πάλι εδώ. Φωτιά πολύ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ρίξιμο περιτριγυρίζεται γύρω από φωτιά, περιτριγυρίζεται γύρω από πολύ μεγάλη δύναμη. Άρα εδώ σημαίνει έχεις όλη τη δύναμη, όλη την ενέργεια, έχεις όλο αυτό το οποίο χρειάζεσαι, την εσωτερική δύναμη δηλαδή, για να πετύχεις πολλά πράγματα. Ήδη αν παρατηρήσεις, αν το δεις λίγο από πάνω, είναι ένα ρίξιμο πάρα πολύ δυνατό. Είναι να ρίξουμε πολύ σημαντικές κάρτες και να ρίξουμε πάρα πολύ ενέργεια. Η επόμενη κάρτα είναι η συμβουλή. Και η συμβουλή βγαίνει μια βασίλισσα ξυφών. Εδώ σημαίνει διάφορα πραγματάκια. Ή αντιπροσωπεύει εσένα, αν είσαι γυναίκα, τον εαυτό σου. Έχεις πολύ μεγάλη δύναμη, είσαι δίκαιος άνθρωπος. Σημαίνει η συμβουλή που θέλει να σου πει και να σου πει, είπα η δύναμή σου. Αν είπα η δύναμή σου, δεν είναι τυχαίο που το είπα, διότι μου ήρθανε δύο λέξεις. Από τη μία μου ήρθε η λέξη πρώτα η δύναμη και μετά η συμβουλή, ενώ κανονικά είναι να σου πω η συμβουλή. Αλλά επειδή η συμβουλή είναι και δύναμη και επειδή συνδυάζεται και με αυτό εδώ πέρα, κάνουν καθρέφτισμα, θα χρησιμοποιήσω και τα δύο και θα σου πω ότι η συμβουλή σου και η δύναμή σου λοιπόν είναι αυτή η βασίλισσα. Μπορεί να αφορά εσένα, ότι είσαι δύνατη, ότι είσαι δίκαιη. Η συμβουλή είναι να παραμείνεις έτσι. Η συμβουλή είναι να λες τη γλώσσα της αλήθειας. Η συμβουλή είναι να λες τη γλώσσα της αλήθειας χωρίς επίθεση όμως. Γιατί δεν είναι επιθετική αυτή η βασίλισσα. Αυτή η βασίλισσα ξέρει πότε θα μιλήσει, ξέρει τι θα πει. Έχει σοφία και αυτή, έχει γνώσεις. Πώς το λένε, έχει εφράδια λόγου και είναι σπίρτο, πραγματικά. Η επόμενη κάρτα λοιπόν είναι ένα ξεκαθάρισμα, αλλά και να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του τι έρχεται. Και δες εδώ τώρα μία φανταστική κάρτα που είναι ο κόσμος. Ο κόσμος έχει να κάνει με μία από τις πιο πετυχημένες κάρτες που μπορεί να τύχουν στα ταρό. Είναι η ολοκλήρωση, είναι η επιτυχία. Είναι οι προσπάθειες που έκανες για να μάθεις αυτά τα μαθήματα, όπου τελικά, εφόσον τα έμαθες, γιατί υπάρχει μια μικρή δικλίδα, έτσι. Εδώ έχουμε τα τέσσερα στοιχεία, τα οποία αυτά τα τέσσερα στοιχεία είναι τα τέσσερα μαθήματα. Και επειδή αυτή η κάρτα κυβερνάται και από τον Κρόνο, θέλει να σου πει ότι δεν θα σου πω το πότε, είναι άχρονη κάρτα, αλλά όμως όταν περάσεις και μάθεις καλά τα μαθήματά σου, τα δώρα είναι πολλά. Και τα δώρα μπορεί να έχουν να κάνουν με πολύ και με επιτυχία, προσωπική επιτυχία, έτσι. Η επιτυχία με το χέρι του Απόλλωνα, που είναι ηλιακό. Όταν λέμε ηλιακό χέρι, εννοούμε δυνατό χέρι. Εννοούμε χέρι το οποίο γίνει και το χρώμα του, το οποίο είναι έντονο, φωτίζει. Δηλαδή μπορείς να γίνεις ένας φωτεινός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που να σε σέβονται, ένας άνθρωπος με κύρος. Ένας άνθρωπος όπου οι αποφάσεις που έχει πάρει στη ζωή του, οι προσωπικές του αποφάσεις, τελικά τον οδήγησαν στην ολοκλήρωση των στόχων του. Αν είσαι άντρας, να γυρίσω λίγο εδώ, να πω το εξής, επιτρέψε μου να γυρίσω λίγο γιατί πάλι μου έρθει φλασιά. Έχω πολλές αναλλαγές, έχω πάρα πολλές πληροφορίες και προσπαθώ να τις φιλτράρω στο μυαλό. Αν είσαι άντρας, εδώ είναι μια γυναίκα η οποία είναι εκεί και σε αγαπάει και είναι στο πλευρό σου. Επίσης, πάλι αν είσαι γυναίκα, είπα προηγουμένως, μπορεί να είσαι εσύ ή μπορεί να είναι και μία φίλη σου, μπορεί να είναι η μάνα σου, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Γενικά, δείχνει ένα πρόσωπο εδώ το οποίο σε αγαπάει. Δες λίγο από ψηλά λίγο τον κύκλο. Δες πώς ξεκινήσαμε πρόσωπο, 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 αντικείμενο, πρόσωπο. Έχεις πολλά πρόσωπα στη ζωή σου τα οποία σε αγαπάνε. Και η αγάπη σε κάνει να λάμπεις. Γιατί εκεί είναι η όλη ιστορία, αγαπημένη μου, έτσι. Η αγάπη σε κάνει να λάμπεις.
Αυτό. Ωραία. Ολοκληρώσαμε την δεύτερη μας επιλογή. Πάμε στην τρίτη επιλογή. Λοιπόν, για ένα λεπτάκι. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά λίγο. Τρίτη επιλογή. Μάλιστα. Όχι, δεν θα επιλέξω εγώ την τρίτη επιλογή. Θα επιλέξω τέταρτη επιλογή. Αριστερό χέρι, γιατί έχω κόψει και με το αριστερό χέρι και έχω επιλέξει κάτι με το αριστερό χέρι, έτσι, αυτή είναι η ιδιαιτερότητά του. Λοιπόν, τρίτη επιλογή, πάλι και εδώ με αρκετά σύμβολα αστρολογικά, με διάφορες πύλες, με μια πολύ όμορφη εικόνα πίσω στο φόντο, με έναν καταράκτη, με έναν ήλιο και ένα χέρι το οποίο είναι, έρχεται να μας δώσει τις πληροφορίες που πρέπει να μας δώσει. Εντάξει, λοιπόν, για να δούμε τώρα. Δώσε μου ένα-δύο δευτερόλεπτα να συγκεντρωθώ, να δω τι με καλεί. Ωραία, εδώ είμαστε. Και ανάποδα. Πολύ καλά. Θα μου πεις τι, πολύ καλά. Αριθμός 11. Ο αριθμός 11 στην αριθμολογία είναι ο αριθμός του φωτός. Είναι ο αγγελιαφόρος του φωτός. Ένα πρώτο μήνυμα λοιπόν για σένα είναι μείνε μόνο στο φως. Ή έχεις έρθει να μεταδώσεις το φως το δικό σου, το προσωπικό, σε αυτόν τον κόσμο. Ελπίδα. Είναι το χέρι της ελπίδας. Αν το γυρίσω, είναι το χέρι του Άρη. Ένα ιδιαίτερο χέρι, δες εδώ και τους συμβολισμούς, αν και βγήκε ανάποδα, μπορείς να τα δεις αυτούς τους συμβολισμούς εδώ πέρα. Εδώ αυτή η νησίδα σημαίνει εμπόδια και σημαίνει εμπόδια στη ζωή μου, πρέπει να παλέψω. Εντάξει. Όμως έχει γυρίσει ανάποδα. Εδώ έχουμε το 9 μπαστούνι. Το 9 μπαστούνι θα σου πω σε λίγο τι σημαίνει, να μείνω όμως ανάποδα. Το χέρι του Άρη ανάποδα και έχει ως κεντρικό θέμα την ελπίδα λοιπόν. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Και το 9 μπαστούνι λοιπόν μιλάει για αλλαγές, εσωτερικές δικές σου αλλαγές. Μιλάει για μαθήματα. Δες τώρα πως μέσα από πολλά διαφορετικά decks έρχονται και συνδυάζονται και σου μιλάνε για μαθήματα. Το συγκεκριμένο άνοιγμα που κάνουμε και το deck εδώ, αλλά και τα υπόλοιπα χαρτιά και το συγκεκριμένο άνοιγμα που κάνουν, μιλάνε για μαθήματα. Εδώ σημαίνει επίσης και νέες ευκαιρίες, δηλαδή κλείνει ένας κύκλος δύσκολος, ίσως για σένα, όπου πέρασες πολύ δύσκολες στιγμές, αρνητικές στιγμές, κλείνει όμως και μπορεί να σου παρουσιαστούν νέες ευκαιρίες. Έχει το υπόψη σου. Θα μου πεις πότε, μετράει, ανοίγει για αυτούς που βλέπουν την πληροφορία, δηλαδή για εσάς που βλέπετε το άνοιγμα, διότι όταν παίρνεις την πληροφορία, είναι εκεί που καταγράφεται μέσα σου, στο υποσυνείδητο, στο μυαλό σου, στη μνήμη σου, στην καρδιά σου, στην ψυχή σου και μπορεί να δημιουργηθούν αλλαγές. Έχεις όμως την πληροφορία. Πώς θα την επεξεργαστείς είναι ένα άλλο θέμα. Και εδώ λοιπόν θέλω να σας δείξω το εξής, πώς πολλές φορές είναι αυτό που είπα προηγουμένως και στην αρχή του βίντεο της ανάλυσης. Πρόσεξε να δεις. Εδώ μιλάει για ελπίδα, επιλογές της ζωής. Επέλεξες την ελπίδα. Και εδώ μιλάει για στεναχώριες. Δεν σημαίνει ότι δεν έχεις πέρασει στεναχώριες. Επέλεξες όμως για έναν λόγο την ελπίδα. Το πιάνεις, ενώ δηλαδή σαν ελεύθερη βούληση, σαν επιλογή στη ζωή σου. Και αυτό είναι και ένα μήνυμα. Μπορεί να θέλει να σου πει ότι κοίταξε να δεις, μην μείνεις σε στεναχώρια. Δεν έχει νόημα. Έγινε ό,τι έγινε. Γίνονται τα πράγματα. Έτσι είναι η ζωή. Θα στεναχωρηθούμε, θα κάνουμε, θα απογοητευτούμε, θα στεναχωρηθούμε για αρκετά πράγματα. Όμως, η ελπίδα είναι κινητήριος δύναμη. Δεν μιλάω για ψεύτικες ελπίδες. Μιλάω για την ελπίδα που είναι την προσωπική σου ελπίδα του κάθε ανθρώπου, που είναι και διαφορετική και είναι αυτή η οποία θα σε κινητοποιήσει. Και το χέρι του Άρη έχει και θετικό. Το χέρι του Άρη, επειδή έχει πολύ δύναμη, σημαίνει ότι θα το πολεμήσω. Εντάξει. Αυτό λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το άνοιγμά μας. Τι έχεις μάθει εσύ από το παρελθόν, το μάθημά σου. Και το μάθημά σου είναι το 5 πεντάκτηνο και είναι, πρόσεξε, είναι η δυσκολία στα οικονομικά σου. Ζορίστηκες πάρα πολύ οικονομικά. Εδώ σημαίνει μπορεί να είναι και απώλεια οικονομικών, έτσι. Το 5 εδώ, τα 5 γενικά, τα πεντάρια δεν είναι και πάρα πολύ καλές αποτυπώσεις στη ζωή, μάλλον στα ταρό. Το 5 εδώ σου λέει ότι κοίταξε να δεις, βίωσες δυσκολίες. Μπορεί να χάσεις τη δουλειά σου.
Μπορεί να έχασες μια συνεργασία σημαντική. Μπορεί να έχασες κάτι, ένα περιουσιακό στοιχείο, κάτι να χάθηκε. Δεν είναι τυχαία η κάρτα. Όμως είναι ένα μάθημα. Πρόσεξε, δεν είναι εκδίκηση, είναι ένα μάθημα. Η ζωή δεν μας εκδικείται. Η ζωή μας μαθαίνει. Η ζωή γενικότερα, να σου το πω έτσι, θες ο Θεός, θες η ζωή, το κάρμα, θα εξισορροπήσει τα πράγματα. Θα προσπαθήσει να τα εξισορροπήσει και σε ατομικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο. Εμείς οι άνθρωποι είναι που δεν βάζουμε μυαλό και δεν σκεφτόμαστε με όρους ισότητας και με όρους ισονομίας. Δυσκολεύτηκες. Ήσουν και σε ένα έδαφος, και κυρίως οικονομικό λέει εδώ, αλλά αν θέλεις μπορούμε να το πούμε και σταθερότητας. Δεν ήταν και τόσο σταθερές οι προηγούμενες, οι χρονιές γενικότερα. Δεν είχες μια ασφάλεια, να νιώσεις ρε παιδί μου, να νιώσω μια ασφάλεια ότι κάπου ακουμπάω καλά τα πόδια μου πάνω στη γη. Ένα τέτοιο πράγμα. Οκ. Okay. Πάμε όμως να δούμε τι να περιμένεις στο επόμενο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που έχεις δει εσύ αυτό το βίντεο, αυτή την ανάλυση. Εδώ τι έχουμε λοιπόν, έχουμε μία βασίλισσα πεντάκτημα. Εδώ έχουμε τελείως αλλαγή. Εδώ η βασίλισσα πεντάκτημα είναι πλούσια. Θα μου πεις ρε εσύ, ακαστή μου λες τώρα, δυσκολεύομαι να βγάλω το μήνα, θα γίνω πλούσια. Όχι. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ όμως ότι μπορείς να φέρεις και οικονομική σταθερότητα στη ζωή σου, εννοείται. Μπορεί να έχεις μια πιο άνετη ζωή αν θέλεις, από αυτή που ήσουν. Επίσης σημαίνει πάρε λογικές, σοφές αποφάσεις στη ζωή σου, που θες να πας, διότι αυτή η βασίλισσα πεντάκτηνο μιλάει πλέον για οικονομική ασφάλεια, μιλάει για σταθερότητα, μιλάει και για επιτυχία και στα επαγγελματικά. Σημαντικό και αυτό. Αλλά παίρνει σοφές αποφάσεις. Κυρίως αυτή η βασίλισσα είναι εγωκερίνα. Και το ζώδιο του εγώκερου μιλάει για θα στο πω σε εξής, και για επαγγελματικές φυσικά επιτυχίες, μιλάει και για καριέρα, μιλάει και για φροντίδα του εαυτού, γιατί συνυπάρχουν, ενυπάρχουν και οι υπόλοιπες ποιότητες εδώ των στοιχείων, όπως είναι το ζώδιο της Παρθένου, που μιλάει για υγεία. Το ζώδιο της Παρθένου είναι συνδεδεμένο με το συμβολισμό της υγείας, έτσι. Το ζώδιο του Ταύρου που σημαίνει σταθερότητα, οικονομική ασφάλεια και επέκταση όμως. Και σε ένα επίπεδο θα μπορούσα να πω ότι μιλάει και για οικογένεια. Ας πάμε να δούμε τα υπόλοιπα τώρα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιο θα είναι το εμπόδιο σου. Ποιο είναι το εμπόδιο που χρειάζεται εσύ να ξεπεράσεις και να μάθεις. Και είναι το τρία πεντάκτηνο. Εδώ έχουμε οικονομικά. Εδώ κυρίως περιτριγυρίζεται γύρω από το οικονομικά. Το τρία πεντάκτηνο όμως έχει μια μεγάλη συμβουλή να σου δώσει. Δεν ξέρω αν θα την καταφέρεις, δεν ξέρω αν έχεις διάθεση να το κάνεις, γιατί το πεντάκτηνο έχει και έναν πιο αργό ρυθμό, θα χρειαστεί χρόνος. Αν θέλεις επιτυχία επαγγελματική, κάτι λίγο χρειάζεται να μάθεις, γιατί εδώ είναι μια κάρτα που σημαίνει ξεχωρίζω. Το τρία πεντάκτηνο σημαίνει, κοίταξε να δεις εδώ, αυτός ο οποίος είναι βουτυγμένος μέσα στα κοιτάπια του, αυτός εδώ φτιάχνει σαν τεχνίτης, διότι είναι μια εικόνα με πολλά νοήματα. Ό,τι δουλειά κι αν κάνεις, αυτός μπορεί να είναι μπογιατζής να βάφει, αυτός εδώ, πρόσεξε να δεις. Είναι όμως ο καλύτερος. Άκουσε με, είναι ο καλύτερος. Δες εδώ αυτόν εδώ. Σπουδάζει, διαβάζει, άλλο προφίλ έτσι, κι όμως είναι ο καλύτερος. Γιατί διαβάζει. Ακόμα και όρθιος που λέμε. Τι θέλει να σου πει η ζωή. Θέλω να σου πω τα χαρτιά. Ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου, χρειάζεται να μάθεις πράγματα και να μαθαίνεις συνέχεια πράγματα. Για να πετύχεις και στα επαγγελματικά. Είναι σπουδές. Θα ξεκινήσεις κάτι να μάθεις. Θα ξεκινήσεις να ασχοληθείς με κάτι το οποίο θα ενισχύσει τη δουλειά σου. Θα εξειδικευτείς. Ξέρεις τι είναι να βρεις στη σημερινή εποχή καλό τεχνίτη. Υπάρχει μεγάλη πληθώρα. Λίγοι είναι οι καλοί. Γιατί και εμείς δεν τα ξέρουμε όλα. Εντάξει, να βάψεις ένα μικρό τυχάκι εκεί, άντε να το καταφέρεις, αλλά να βάψεις ένα ολόκληρο σπίτι, ας πούμε, μπορεί, λέω τώρα, πρέπει να φέρεις ένα τεχνίτη που θα το ξύσει, θα το σοβαντήσει, θα το κάνει, θα βάλει από πάνω, θα στοκάρει από εδώ και από εκεί. Δεν είναι όλοι καλοί. Πολλοί είναι τσαπατσούλιδες. Πολλοί δεν βάζουν καλά υλικά. Πολλοί δεν το προσέχουν και δεν τους νοιάζει. Μπορεί να κάνουν και μίξεις
Αλλά εδώ είναι το θέμα. Όπως επίσης εδώ και για σπουδές που μιλάει για μόρφωση. Μιλάει για γνώσεις επίσης. Okay. Και δε, βέβαια δεν μιλάει μόνο αυτό, επειδή είναι το 3-5-άκτινο. Μιλάει και για την επικοινωνία, την αποτελεσματική επικοινωνία, μιλάει επίσης και για την καλή συνεργασία. Αυτό ίσως αποτελεί, αυτό ίσως θα είναι ένα εμπόδιο για σένα, ώστε να μπορέσεις να έχεις και καλή συνεργασία με τους ανθρώπους και να μάθεις πράγματα κτλ. Ωραία, πολύ καλά. Γενικά είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε τώρα να δούμε ποιο είναι, είναι η δύναμή σου. Η δύναμή σου λοιπόν είναι το 8, το 8 κούπα. Δες το εδώ, 8 κούπα. Μια πολύ όμορφη γλυκιά εικόνα. Με τις φάσεις της σελήνης βεβαίως εδώ, γιατί σε επηρεάζει συναισθηματικά πάρα πολύ. Όμως, αυτό το οποίο σου λέει εδώ σαν κάρτα δύναμης και πώς μπορείς να την εκμεταλλευτείς είναι το 8 που είναι η δύναμή μας ακριβώς. Το 8 είναι ο αριθμός 8 είναι η δύναμή μας. Και το κούπα είναι εσωτερικά μέσα σου. Το είναι σου, το μέσα σου, η ψυχή σου, η καρδιά σου, πώς να σου το πω. Η διέστησή σου, το ένστικτό σου. Και αυτό το οποίο σου λέει σαν δύναμη είναι ότι αγαπημένη, αγαπημένη μου, μόνο σου θα πάρεις αποφάσεις, μόνη σου. Μπορεί να μην βρεθεί κανένας να σε βοηθήσει. Η απόφαση δηλαδή να γίνεις εσύ, λέω τώρα, καλύτερος, καλύτερη στο χώρο που είσαι. Ξέρετε, οι άνθρωποι πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν την έννοια της ενέργειας. Δεν τις καταλαβαίνουμε. Πολλές φορές μας ξεφεύγει. Αν μπορούσατε να σκέφτεστε μόνο με όρους ενέργειας, είναι αυτό που είχε πει και ο Τέσλα κάθε στιγμή, θα καταλαβαίνατε ότι ο κόσμος πρώτα εκδηλώνεται ενεργειακά και μετά όλα τα άλλα. Θα μου πεις, μα εγώ φτιάχνω, κάνω μια δουλειά πολύ απλή. Είναι η ενέργεια που βάζεις. Το φαγητό που τρώμε είναι η ενέργεια που βάζουμε. Κάνουμε ένα φαγητό βιομηχανοποιημένο, είναι όπως όταν πας να φας στο αεροπλάνο, ας πούμε, που το φαγητό είναι εντελώς βιομηχανοποιημένο. Είναι θρεπτικό, έχει γίνει με αγάπη, έχει γίνει με προσοχή, έχει γίνει, γενικά λέω έτσι, έχει γίνει το φαγητό ας πούμε με προσοχή. Όχι, κάποια έχουν γίνει εντελώς. Δεν αρκεί να είσαι μόνο καλός τεχνίτης, χρειάζεται και να το αγαπάς. Κατάλαβες το μήνυμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος για να είναι πολύ πετυχημένος στο χώρο του, πρέπει και να το αγαπάει, να δίνει ενέργεια. Δίνεις ενέργεια ή το κόβεις. Έχετε δει κάποιους ανθρώπους με τιμωρία εκεί κάτω. Πού πας, πας για έναν απλό καφέ. Δεν ξέρω, σας έχει τύχει ποτέ καφές κομμένος, ενώ δηλαδή να έχει κάνει όλη τη διαδικασία ο άνθρωπος, γιατί εμένα μου έχει τύχει. Όχι πάντα, 5-6 φορές μου έχει τύχει. Φρέντο εσπρέσο, γλυκό. Και επειδή ο άλλος είναι με τιμούρι, δεν ξέρω τι εκεί κάτω, η ενέργειά του είναι περίεργη, ή ο άνθρωπος μπορεί να είναι, οκ, okay, εντάξει απέναντί σου, αλλά η ενέργειά του από μέσα του είναι, μπορεί να ρίχνει καντήλια, μπορεί να έχει κατάρες. Και να πας εσύ να το πεις μετά αυτό. Έχει ο ίδιος λοιπόν προγραμματίσει τον εαυτό του, το χώρο του, το νερό μέσα κτλ. Με ό,τι αρνητικό ίσως σκέφτεται εκείνη τη στιγμή και υπάρχει. Και είναι ένα ενεργειακό φαινόμενο. Και όχι μόνο. Όποτε λοιπόν βλέπετε ανθρώπους που πας, ξέρω εγώ, να πεις, δεν έχει σημασία, ο άλλος μπορεί να είναι και λίγο υποκριτής και να χαμογελάει λίγο, δεν έχει σημασία, το κάνει όμως. Μπαίνει στη διαδικασία και μπες στη διαδικασία. Κάπου μπορεί να γίνει λίγο και πιο θετικό, αλλά σκεφτείτε με όρους νόμους ενέργειας. Όπως ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν έχετε πάει σε κάποια γραφεία, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι πα, δεν καταλαβαίνουν με τίποτα. Και φεύγεις μετά και είσαι και με πονοκέφαλο και χασμουριέσαι και κάνεις και είσαι και αναστατωμένη και λες, ρε γαμώτο, τι μου συμβαίνει μέσα μας, τι γίνεται. Ή κάποιος είναι στραβωμένος, δεν ξέρω τι, ένας συνάδελφος εκεί, κάτι λέει, κάτι κάνει, σου αλλάζει τα πέταλα πραγματικά. Είναι η ενέργεια λοιπόν, είναι τι ενέργεια βάζουμε στη ζωή μας γενικότερα. Και μπορείς να δεις και τοξικούς ανθρώπους και τοξικά ζευγάρια, αυτοί νομίζουν ότι αυτός είναι ο τρόπος, έτσι μάθανε, ότι έτσι είναι ο τρόπος όπου πρέπει να ζήσουν και να επιβιώσουν. Πάμε. Λοιπόν. Η πέμπτη κάρτα
έρχεται με μια συμβουλή. Και η συμβουλή είναι, πρόσκειται πάλι πεντάρι, έτσι, η συμβουλή είναι μη μπαίνεις, να το, η ενέργεια εδώ, να το. Όπου κάποιος κάτι μπορεί να σου πει και να μπαρουτιάσεις, έτσι, εδώ είναι το μπαρούτι, εδώ κάποιος κάτι έχει πει και πλακώνονται όλοι μετά και γίνεται χαμός και παρεξηγούνται. Εδώ είναι μια άλλη ενέργεια τώρα, λοιπόν, είναι το πέντε μπαστούνι και το πέντε μπαστούνι έχει να κάνει με τη διαμάχη, τις παρεξηγήσεις. Ποιος έχει δίκιο, μπορείς να καταλάβεις εδώ ποιος έχει δίκιο, όχι. Χάνεις το δίκιο σου. Αν δώσεις ενέργεια σε αυτό εδώ, επίσης εδώ είναι και η μάζα, δηλαδή σημαίνει πάμε όλοι μαζί να μπουκάρουμε, ξέρω εγώ τι. Είναι καταστροφική η ενέργεια. Θα σε πάρει και σένα από κάτω. Εδώ λοιπόν έχει επίσης και διασκόρπιση της ενέργειας. Μάθε λοιπόν να μην σκορπίζει την ενέργειά σου. Εδώ σημαίνει μαζεύω την ενέργεια, εδώ είναι διασκόρπιση. Άρα ένα, αν θέλεις από τις συμβουλές που σου δίνουν εδώ αυτό το άνοιγμα, είναι πρόσεξε τι μάχες θα δώσεις, πού θα τις δώσεις, αν έχουν νόημα, αν έχει νόημα να διαπληκτίζεσαι, αν έχει νόημα να παρεξηγέσαι, αν έχει νόημα να μένεις σε αυτό που οι άλλοι πάνε να σε βάλουν, γιατί εδώ είναι και μια παγίδα, έτσι. Είναι η παγίδα που σου βάζουν κάποιοι άνθρωποι, προσπαθούν να σε χειριστούν και να σου πούνε: είδες τίποτα, το τάδε είπε αυτό. Πάμε να του την πέσουμε, να του να πούμε: ρε, τάκι, τι είπες, ξέρω εγώ τι και γιατί, και να γίνεται μετά ένα κουκουλουβάχατο. Και άντε βρες άκρη. Και να γίνονται έτσι άνθρωποι μετά. Άντε να δεις τι μετά έχει συμβεί. Λοιπόν, και είναι μια κάρτα εδώ, καθοδήγηση, ας το πούμε, όπου έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο. Μια πολύ ωραία κάρτα. Εδώ έχουμε εναλλαγές στα πεντάκτηνα, εναλλαγές και στα μπαστούνια. Ο υπότης όμως πεντάκτηνο, αυτό το οποίο σου λέει είναι ότι σκέψου με όρους ενέργειας και ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια αποστολή στη ζωή μας. Ίσως χρειαστεί να σου πάρει χρόνος για να μάθεις την αποστολή σου. Ο υπότης πεντάκτηνο έχει να κάνει πηγαίνω να φτιάξω τη ζωή μου, να φτιάξω τα οικονομικά μου, τα επαγγελματικά μου, την καριέρα μου, να έχω σταθερότητα στη ζωή, να έχω ασφάλεια, να έχω ένα σπίτι. Είναι η αποστολή σου και η αποστολή των ανθρώπων δεν είναι ίδια για όλους. Έχουμε όλοι μας κοινές αποστολές, αλλά έχουμε και διαφορετικές. Ο υπότης πεντάκτηνο, σαν κατεύθυνση, είναι εξαιρετική κάρτα και σου δίνει όθηση. Πάρ' το χρόνο σου, έχεις χρόνο, έχεις όμως και την όθησή σου, έχεις όμως και τη διαδικασία σου, έχεις την αποστολή σου, έχεις τη διαδρομή που έχεις να κάνεις. Και βεβαίως, να σου το πω και έτσι, και να το κλείσω, σημαίνει και φράγκα. Γιατί όχι. Ωραία, και τώρα πάμε. Και τώρα πάμε στο επόμενο, που είναι και η δική μου επιλογή. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ πίσω το φόντο του αμέθιστου, του κρύσταλλου. Και είναι και το αριστερό χέρι, και γι' αυτό κάνω και την επιλογή σήμερα με τον τρόπο που σας έχω δείξει. Να σας πω. Υπάρχουν πολλών ειδών επιλογές στο πώς επιλέγουμε κάρτες. Εντάξει, και εξαρτάται και το στυλ του καθενός. Δεν αναιρεί κανένα στυλ, κανένα άλλο στυλ. Το συγκεκριμένο στυλ, αγαπημένες φίλες και φίλοι, για να ξέρετε, υπάρχει στη διδασκαλία, γιατί υπάρχει και διδασκαλία ταρό των διδασκάλων. Να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σας πω το εξής. Μάλλον να αρχίσω να κατέβω λίγο, γιατί εδώ είναι και λίγο. Το ταρό των μεγάλων διδασκάλων σου λέει λοιπόν ότι όταν ένας κυρίως άντρας επιλέγει ταρό, καλό είναι, μάλλον στον εσωτερικό αυτό χώρο, επιβάλλεται, ας το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Δεν επιβάλλεται διαροπάλου προς Θεού, ο καθένας είπα μέχρι το στυλ του. Αλλά γιατί? Διότι σημαίνει, διότι αυτή η κίνηση και αυτή η επιλογή που κάνει το αρσενικό στοιχείο, ένας άντρας δηλαδή, σημαίνει η καρδιά πάνω από το νου. Πώς να σας το κάνω λίγο λιανά αυτό για να το καταλάβετε ακόμα καλύτερα. Σημαίνει επιλέγουμε με την καρδιά. Οι γυναίκες όχι τόσο πολύ, διότι οι γυναίκες εσείς έχετε περισσότερη καρδιά από τους άντρες. Δεν λέω ότι συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Οπότε ένα αρσενικό στοιχείο είναι καλό. Οπότε έχετε το υπόψη σου αυτό. Είναι ότι υπερισχύει η καρδιά απέναντι στο μυαλό. Και επειδή εμείς οι άντρες είμαστε έτσι προγραμματισμένοι, που είμαστε πολύ ρε, είμαστε τελείως διαφορετικοί. Πρακτικοί, λέμε έλα μωρέ τώρα τι είναι αυτά, δεν ξέρω τι, έχουμε ένα άλλο τρόπο σκέψης.
Ακριβώς αυτό σημαίνει, εντάξει. Έχει βέβαια και άλλες απολύξεις, έχει και άλλες πιο μυστήριες καταστάσεις. Δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτή τη στιγμή. Κάποιος πρέπει λίγο να μοιηθεί σε αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ λοιπόν. Και μάλιστα. Επιλέξαμε συναισθηματικά. Έλα εδώ τώρα. Τι έχουμε εδώ. Πρώτα απ' όλα, αριθμός 34, ό,τι σημαίνει αυτό για σένα. Σχέδια συναισθηματικά. Και επειδή έχει βγει έτσι, σημαίνει ότι έχουμε και τις κούπες μας εδώ, που είναι το 9 κούπα και το... Α, συγγνώμη, είναι το 8 κούπα, για μισό λεπτό, κάτσε τώρα, γιατί μπερδεύτηκα εδώ. Ναι, είναι το 8 κούπα, συγγνώμη. Έχουμε το 8 κούπα, χέρι καρδιάς, χέρι Αφροδίτης. Εδώ σημαίνει αραβώνες, δεν βγήκε αραβώνες. Βγήκε όμως σχέδια συναισθηματικά. Μάλιστα θα σε απασχολήσουν πάρα πολύ για το επόμενο διάστημα. Πολύ το συναίσθημα κυρίως. Δέζει λίγο και το χέρι της Αφροδίτης. Ταιριάζει θα έλεγα λίγο στο δικό μου, έτσι δεν είναι? Κοίταξε να δεις πόσο όλα βγαίνουν. Δεν ταιριάζει λίγο? Δες εδώ και τη γραμμή την έντονη πως βγαίνει. Δες εδώ και αυτή η γραμμή πως είναι και αυτή έντονη. Δες εδώ και τη διακλάδωση που κάνει. Δεν έχω βέβαια εδώ το πατάκι. Δεν έχω αυτή εδώ πέρα την καμπύλη που έχει. Έχω όμως πολύ έντονα εδώ πέρα τα βουναλάκια. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα. Γιατί είναι το όρος της Αφροδίτης εκεί. Ανάποδα όμως. Συναισθηματικά λοιπόν. Σχέδια συναισθηματικά. Πολύ καλή κάρτα. Έχουμε και το 8 κούπα εδώ. Να σου πω 2-3 πράγματα για το 8 κούπα. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει νέα κατεύθυνση. Μπορεί να σημαίνει νέα αγάπη. Σημαίνει νέος έρωτας. Σημαίνει νέο ξεκίνημα. Μπορεί να σημαίνει επίσης ότι φεύγω από μία κατάσταση η οποία πλέον δεν μου δίνει κάτι και για να κάνω κάτι καινούργιο. Μπορεί επίσης να σημαίνει και ταξίδι. Μπορεί να σημαίνει το 8 κούπα και γενικότερα ότι ανοίγει η καρδιά μου και είναι έτοιμη για κάτι καινούριο να μπει στη ζωή μου. Καινούρια αγάπη, καινούριος άνθρωπος, καινούριες καταστάσεις. Κάτι έρχεται όμως εδώ. Και κάνεις και σχέδια λοιπόν πάνω σε αυτό το καινούριο το οποίο μπορεί να έρθει. Εντάξει, λοιπόν. Πάμε όμως τώρα να κάνουμε το άνοιγμά μας, να δούμε εδώ τι μας επιφυλάσσει τα ταρό. 10 κούπα. Το μάθημά σου ποιο ήταν αγαπημένο. Το 10 κούπα είναι η οικογένεια. Πέρασες πολύ περίεργες καταστάσεις σχετικά με την οικογένειά σου. Είτε είχε να κάνει με τους γονείς σου, είτε είχε να κάνει με την οικογένεια την οποία είχες, σου έμαθε λοιπόν εδώ όμως ότι το 10 κούπα σου έμαθε ένα πολύ 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 σημαντικό μάθημα. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη ζωή σαν την οικογένεια. Γιατί ανήκεις κάπου. Σου λέω, είτε έχει να κάνει με την οικογένειά σου, είτε έχεις κάνει οικογένεια. Και όχι μόνο αυτό, εδώ σημαίνει και παιδιά. Μπορεί να έχεις κάνει και παιδιά. Και το μάθημά σου, που έχεις μάθει και το τήρησες στο έπακρο, είναι η αγάπη. Είναι η πληρότητα του συναισθήματος. Και είναι ένα μάθημα το οποίο για όλους μας ισχύει αυτό, έτσι, και για μένα, γιατί το έχω επιλέξει κι εγώ, δείχνει και κάτι άλλο. Τι δείχνει? Δείχνει ότι μην έχεις αμφιβολίες, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, διότι είσαι ένας εξαιρετικός πατέρας, είσαι μία εξαιρετική μητέρα. Ξέρω αμφιβάλλεις πολλές φορές, και λες, μα μήπως θα έπρεπε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Όχι. Είναι όπως έπρεπε να έχουν γίνει. Το μάθημά σου ήταν η αγάπη, αγαπημένη μου. Και είναι ένα από τα πιο ολοκληρωτικά, ολοκληρωμένα μαθήματα και τυχερά μαθήματα που μπορεί να μάθει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Πάμε στο επόμενο.
Τι έρχεται λοιπόν στον ορίζοντα, τι να περιμένεις το επόμενο χρονικό διάστημα, και βγαίνει λοιπόν ένας υπότης ξυφών. Α, εδώ επίσης να σου πω το εξής, ναι, εδώ τώρα ο υπότης ξυφών τι σημαίνει? Σημαίνει για σένα, είναι ένα μήνυμα για σένα. Πρώτον, είσαι δυνατός, μπορεί να έχεις ενέργεια και να έχεις τόσο πολύ ενέργεια που πραγματικά να μην σταματήσεις τίποτα και να λες θα πάω να κατακτήσω πολύ ο λόγος στον κόσμο. Εντάξει, τόσο πολύ μιλάμε. Δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι να πάρεις ευθύνες. Δεν φοβάσαι να προχωρήσεις. Και εδώ φυσικά έχουμε τους αριθμούς το 10, 34, 53 και τον αριθμό 3. Το 53 είναι ένας κρυφός μυστικός αριθμός σε αυτό το ταρό. Βεβαίως από την άλλη θέλει να σου πει ότι είσαι, έχεις πολύ δύναμη, έχεις λογική και είσαι και πολύ γενναίος, πολύ γενναία. Στον αντίποδα, βέβαια έχει βγει, εδώ έχει βγει στον ορίζοντα τι σου έρχεται, πρόσεξε, διότι επειδή έχεις και αυτές τις επιτυχίες, μπορεί να υπάρξουν, θα το δούμε βέβαια, και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σου την πέσουν λίγο, έτσι. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Έχετε υπόψη ότι εδώ αυτή η κάρτα είναι λίγο περίεργη. Όμως συνδέεται με το ζώδιο των διδύμων. Εδώ μιλάμε για κούπες, κούπα και εδώ. Άρα μιλάμε για ζώδια του νερού. Εδώ μιλάμε για ζώδια του αέρα. Δίδυμοι, υδροχόοι και ζυγοί. Εντάξει. Για να δούμε όμως. Για να συνεχίσουμε γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η τρίτη κάρτα είναι το εμπόδιο. Το εμπόδιο είναι μια βασίλισσα κούπα. Εδώ λοιπόν βγαίνει μια γυναίκα, βγαίνει ένα πρόσωπο. Ή είναι μια γυναίκα η οποία έχει να κάνει με τη μητέρα σου, την αδερφή σου, υπαρκτό δηλαδή, ή έχει να κάνει με σένα, που σημαίνει ότι πολλές φορές αυτό που αρνείσαι είναι ότι δεν ανοίγεις την καρδιά σου. Αφροδίτη και εδώ, έτσι. Αφροδίτη. Ή δεν δίνεις τόσο, ή το εμπόδιο σου μπορεί να είναι ότι φοβάσαι να ανοιχτείς, ή φοβάσαι λίγο τη σχέση, ή έχεις πάρει από φόβο λίγο τη σχέση, ή και το καινούριο που είπα, έτσι. Πρόσεξε να δεις, μη μου πεις για ηλικίες, εντάξει δεν μιλάμε και για 250 ετών, αλλά μη μου πεις τώρα για τις ηλικίες, διότι όλοι είμαστε σχεδόν νέοι άνθρωποι, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και το να έχεις και έναν σύντροφο είναι μια ένδειξη αγάπης πρώτα απ' όλα απέναντι στον εαυτό σου. Ναι, μπορεί να μου πει κάποιος, ρε παιδί μου, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, άνω των 60, είμαι 65, είμαι, ξέρω εγώ, 70. Μπορεί να γνωρίσει έναν άνθρωπο, να πηγαίνετε μαζί, να πίνετε ένα καφέ, να μένετε λίγο στο ίδιο σπίτι, να μιλάτε, να κάνετε, να κοιτάτε μαζί κάτω από τον ίδιο ουρανό και να βλέπετε τα αστέρια και να μιλάτε. Τέτοια πράγματα. Να πίνετε το κρασάκι σας, να πηγαίνετε στη ταβερνούλα σας, να τα λέτε. Αγάπη είναι και αυτό. Αγάπη, παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε στους κινηματογράφους, έτσι. Δεν ισχύουν αυτά. Αγάπη είναι να κάνεις ένα συμβιβασμό, αγάπη να κάνεις λίγο πίσω, αγάπη να τον ακούσεις. Εδώ όμως δείχνει λίγο ότι δυσκολεύεσαι στο να εμπιστευτείς. Να εμπιστευτείς τη διαδικασία. Είπαμε, είναι και να έχει βγει στο εμπόδιο εδώ, εντάξει. Πάμε όμως να δούμε. Ποια είναι η δύναμή σου? Γιατί έχεις και δύναμη. Δεν είσαι έτσι. Εδώ έχει βγει μια άλλη βασίλισσα. Ρε φίλε, τι γίνεται? Πρόσεξε να δεις. Εδώ έχει μια βασίλισσα μπαστούνι. Άλλος τύπος. Εδώ έχουμε, όπως είδαμε, το 38, το 53, εδώ έχουμε το 24. Τι σημαίνει αυτό όμως? Εδώ τώρα λοιπόν με τη βασίλισσα μπαστούνι δείχνει τη δύναμη. Δείχνει το σθένος, δείχνει υπάρχουν άνθρωποι και σε σένα εδώ πρόσωπα τα οποία είναι γύρω σου και σε προστατεύουν και σε αγαπάνε. Πάλι λέμε, θες να είναι μια μητέρα, θες να είναι ένας άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει κυρίως είναι θηλυκό στοιχείο εδώ το οποίο είναι εκεί για σένα. Εδώ θα μπορούσα να πω και το εξής. Ίσως, λέω ίσως, ταιριάζεις περισσότερο με γυναίκες, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, οι οποίες είναι ή στη βάση τους ζώδιο φωτιά ή οροσκόπο φωτιά ή έχουν πολύ έτσι φωτιά, στο πούμε, στο αστρολογικό τους χάρτη. Το στοιχείο δηλαδή που υπερτερεί, γιατί ισχύει και αυτό, υπάρχει στην αστρολογική ανάλυση στο χάρτη, ότι κάποια στοιχεία υπερτερούν ή κάποιο λείπει. Εδώ δείχνει ότι μπορεί να είναι και το στοιχείο της φωτιάς κυρίως.
Διότι δυνατές και οι γυναίκες και οι δύο αυτές. Αλλά αυτή εδώ είναι άλλος τύπος, αυτή εδώ είναι άλλος τύπος. Και επειδή εδώ έχει βγει σαν εμπόδιο, σαν δυσκολία, δείχνει λοιπόν εδώ ότι η γυναίκα φωτιά ή μια γυναίκα φωτιά είναι εκεί για να σε αγαπάει και να σου δίνει σωστές συμβουλές και με τις γνώσεις της, με τη σοφία της, με την δύναμή της, έτσι, να σου μεταδώσει δύναμη, να σου μεταδώσει γνώσεις και σοφία και εκείνη. Μπορεί να είναι και μια δασκάλα επίσης, έτσι. Λοιπόν, η επόμενη κάρτα, η πέμπτη κάρτα. Εδώ αυτό που έχουμε είναι ποια είναι η συμβουλή και έχει βγει ένας άλλος βασιλιάς εδώ. Πάλι πρόσωπα εδώ. Έχει βγει η αυλή που λένε. Ο βασιλιάς Πεντάκτηνο, ο βασιλιάς Μπαστούνι λοιπόν έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Ο βασιλιάς Μπαστούνι είναι οραματιστής. Είναι πετυχημένος. Είναι δυνατός. Έχει μεγάλη δύναμη. Έχει τη δύναμη της θέλησης. Άρα η συμβουλή εδώ για αυτή την κάρτα είναι ότι προχώρα, είναι και μαθήματα και όλα τα οποία είναι και το μάθημά σου και όλα κατά κάποιο τρόπο εδώ που μαθαίνεις και αυτό είναι μάθημα. Ηγεσία, δύναμη, πάρ' το πάνω σου, προχώρα, αλλά είναι και η δύναμη της θέλησης. Εδώ αν ανακρατήσουμε ένα κλειδί είναι η δύναμη της θέλησης. Και όταν έχεις δύναμη της θέλησης και αυτή η δύναμη θέλησης εκφράζεται ξεχωριστά στον κάθε άνθρωπο, άλλοι είναι πιο δυναμικοί, άλλοι είναι πιο μαζεμένοι, αλλά εδώ όμως δείχνει ότι η δύναμη της θέλησης για τον κάθε άνθρωπο είναι ξεχωριστή. Δείχνει όμως το πνεύμα σου, δείχνει την ενέργειά σου, δείχνει ότι είσαι προσιλωμένος, προσιλωμένη και δεν μασάς καθόλου. Αν είσαι γυναίκα, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί και σε βοηθάει. Και σε βοηθάει σε πολλαπλά επίπεδα, έτσι. Και σου δίνει συμβουλές, σου δίνει τις γνώσεις του, σου δίνει και λίγο από τη δύναμή του. Η επόμενη κάρτα, λοιπόν, είναι η κατεύθυνση. Ποια είναι η κατεύθυνση στη ζωή σου και είναι το 4 κούπα. Η κατεύθυνση, λοιπόν, είναι να μην ρουτινιάσεις. Μην μπεις σε αυτή την κατάσταση. Εδώ έχουμε καρκίνο στο ζώδιο, κυρίως στο ζώδιο του καρκίνου. Εδώ έχουμε το 4 κούπα που σημαίνει μην μιζεριάζεις, μην λες είμαι άτυχος, άτυχη στη ζωή μου. Επίσης σημαίνει ότι το 4 κούπα έχει και μία, είναι ιδιαίτερη κάρτα και έχει και πολλούς κρυφούς συμβολισμούς. Να σου δείξω κάτι. Πρώτα απ' όλα έχει τον αριθμό 44, ένας κυρίαρχος αριθμός. Έχει τον αριθμό 4, έτσι. Δείχνει να επανεξετάσεις τα πράγματα στη ζωή σου, να τα επανεξετάζεις. Αυτή είναι η κατεύθυνσή σου. Δηλαδή, επίσης όταν γίνεται κάτι, έρχεται μια δυσκολία, μην μπαίνεις και μαραζώνεις. Μην μπεις σε αυτό εδώ. Προστασία έχεις, δες εδώ το χέρι του Θεού, την κούπα δηλαδή. Θα αμυφθείς. Το 44 εδώ και αυτή η κάρτα σημαίνει ότι στις πράξεις σου που θα κάνεις, γιατί το 44 μας κάνει και το 8, θα αμυφθείς. Όχι στον εγκλωβισμό. Έχεις πράγματα να κάνεις. Είναι μια περίοδος που πραγματικά... πρόσεξε να δεις. Ένα τσακ θέλει και το φτάνει στο χέρι του Θεού. Γιατί δείχνει και την επικοινωνία σου και με το θεϊκό στοιχείο, έτσι. Οι απαντήσεις που ψάχνεις βρίσκονται μέσα σου. Αυτή είναι η κατεύθυνσή σου. Αυτό είναι το κλειδί σου. Και ξέρεις που θα πας, ξέρεις που θα ψάξεις. Και είναι και μια κάρτα απελευθέρωσης. Είναι και μια κάρτα ενδυνάμωσης συναισθηματικής. Για το 4 σημαίνει το χτίζω. Χτίζω. Δεν είναι τόσο καλή για το κομμάτι, να σου το πω έτσι, πώς να σου το πω, για το πιο ερωτικό. Όμως η κάρτα είναι μυστήρια. Έχει έναν μυστικιστικό συμβολισμό. Υπάρχουν τρία κύπελα κάτω. Δεν είναι και αυτά τυχαία. Υπάρχουν τρεις κούπες. Το τέταρτο είναι στον αέρα. Είναι στα σύννεφα. Που σημαίνει κρυμμένη σοφία. Το πιάνεις το νόημα τώρα. Βλέπεις πώς μπορούν να εξηγηθούν τα ταρό σε πολυεπίπεδο, σε πολυεπίπεδο ρυθμό, σε πολυεπίπεδη κατάσταση. Και κλείνοντας, να σου πω ότι είσαι άνθρωπος της σχέσης. Και θα υπάρξουν στιγμές στις οποίες μπορεί να απογοητευτείς. Υπάρχουν στιγμές στις οποίες θα πεις ήμουν, δεν ήμουν καλός, καλή. Θα υπάρχουν στιγμές στις οποίες μπορεί λίγο να,
να χαθείς από το, από το βαθύτερό σου συνέστημα. Τι συμβαίνει, είμαι, δεν είμαι, αγαπάω, δεν αγαπάω, με αγαπάνε, δεν με αγαπάνε, έτσι. Όμως έχεις τόσες πολλές βοήθειες για να βρεις τη διαδρομή σου και για να καταλάβεις ότι η αγάπη στο τέλος και οι σχέσεις με τους ανθρώπους είναι αυτές οι οποίες θα σου δώσουν πληρότητα και την πιο δοξασμένη αποστολή στη ζωή σου, αγαπημένη, αγαπημένη. Να δεις οπωσδήποτε, μην το ξεχάσεις. Το προηγούμενο, την προηγούμενη ανάλυση, το διάλεξε σύμβολο, η ψυχή δεν κάνει λάθος, οπωσδήποτε μην το χάσεις αυτό, αν δεν το έχεις δει ή αν το έχεις δει, ξαναδες το επίσης. Πανίσχυρη καρμική πύλη άνοιξε, αυτός είναι ο τίτλος του βίντεο, να το δεις και αυτό, οπωσδήποτε. Και το άλλο που θα έλεγα, μην το χάσεις και αυτό, τι καρμά έχεις, τι ελκύεις και ποιο μυστικό κρύβεις. Κρύβεται, εντάξει. Γράψε κάτω στα σχόλια, γενικότερα, αυτό που θέλεις, αυτό που αισθάνεσαι, αυτό που πιστεύεις. Μην μου γράφεις βρυσίες και τέτοια, διότι πρώτα απ' όλα έχω βάλει ασφάλεια και τα κλειδώνει το YouTube. Και το δεύτερο, θα σε σβήσω από το κανάλι και δεν πρόκειται να απαντήσω. Θα κλείσω όμως και θα σου πω ότι, γενικότερα, έλα στην παρέα μας, διότι μεγαλώνουμε και θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Σε ευχαριστώ.